Πρόκειται για μία από τις καλύτερες σεισμικές τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς μπορεί να σηκώσει κατασκευές μέχρι και 10 τόνους βάρος, με μεγάλο ύψος και να υποστούν τη βάσανο σεισμών ακόμη και πιο ισχυρών από αυτούς που μπορεί να παράξει η φύση. Θα είτε λοιπόν αρχικά εδώ την κίνηση κατά τον ένα άξονα των οριζόντιων, μετά θα είτε μία κίνηση στην άλλη, στον άλλο άξονα, τον άλλο οριζόντιο. Θα τι γίνεται τώρα. Έτσι. Σε έναν κανονικό σεισμό έχουμε ένα συνδυασμό όλων αυτών των όλων αυτών κινήσεων. Ναι. Κυρίως των δύο οριζοντίων και της κατακόρυφης. Όσο πιο κοντά είσαι στο επικέντρο, τόσο μεγαλύτερη συνήθως είναι η κατακόρυφη. Αυτό το τράνταγμα. Αυτό το τράνταγμα το πάνω κάτω. Όσο απομακρύνεσαι, τόσο περισσότερο αισθάνεσαι τις άλλες δύο κινήσεις. Α, μάλιστα. Με αυτή η κίνηση που βλέπετε τώρα είναι μια προσομοίωση ενός σεισμού. Κάθε σεισμός δίνει άλλες κινήσεις. Και μπορούμε λοιπόν και μετράμε αυτές τις κινήσεις με ειδικά όργανα πάνω στο έδαφος. Οπότε δημιουργούμε ένα αρχείο, και εμείς αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, και με το σύστημα αυτό μπορούμε να επαναλάβουμε ακριβώς αυτές τις κινήσεις εδώ. Μάλιστα. Και να δοκιμάσουμε. Και έρχεται η εταιρεία από τη Χιλή να δοκιμάσει ένα δικό της προϊόν εδώ, και εσείς τις προσωμιώνετε σεισμούς Χιλής. Και αφού αποκτήσαμε την εμπειρία ενός ελληνικού σεισμού πάνω στη σεισμική τράπεζα, τολμάμε με τη βοήθεια των επιστημόνων του εργαστηρίου να βιώσουμε έναν πολύ μεγαλύτερο σεισμό, σαν αυτόν που έγινε στην πόλη Λάντες της Καλιφόρνιας το 1992 με μέγεθος 7,3 ρίχτερ. Yeah, this is probably the strongest one. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτός ο πολύ ισχυρός σεισμός είχε μόλις 3 νεκρούς και αυτούς από καρδιακή προσβολή, εκατοντάδες τραυματίες και πολύ μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και δρόμους. Θα πραγματοποιήσουμε έναν σεισμό ο οποίος έχει συμβεί στην περιοχή Λάντες στην Καλιφόρνια το 1992 με μέγεθος 7,3 ρίχτερ. Πάντοτε ανακοινώνεται από το control room ακριβώς τι πρόκειται να κάνουμε. Ξέρουμε όλοι τι πρόκειται να γίνει και για να καταγραφεί. Και για να μην ευνηδιαστεί και κανείς, να είναι έτοιμα και όλα. Για αυτό το οποίο θα πραγματοποιηθεί. Θα πρέπει να καθίσετε κάτω και να φέρετε το σώμα στην νευρική στάση. Με το που αρχίζω να νιώθω το σεισμό, κάθομαι έτσι ή να κάτσω κατευθείαν. Μόλις νιώσετε να ξεκινάει ο σεισμός, από μόνοι σας θα αποφασίσετε πότε θα καθίσετε. Ωραία. Ο σεισμός έχει ξεκινήσει. Κάτι κατάλαβα. Απίστευτο. Έχει διάρκεια 44 δευτερόλεπτα. Απίστευτο. Απίστευτη δύναμη. Τέλος του σεισμού. Τελείως. Δεν γίνεται άσταθης όρθιος. Δεν γίνεται, αποκλείεται. Απίστευτο. Εντάξει, αυτό ήταν απίστευτο. Αυτός ο σεισμός έχει την ίδια επιτάξηση με τον προηγούμενο που ένιωσες. Ένα G αυτός, ένα G ο άλλος. Της Αθήνας, αλλά, της Κορίνθου. Ναι, της Κορίνθου. Αλλά εδώ είναι διαφορετικές ταχύτητες. Οπότε δέχεσαι διαφορετικά την εξέλιξη της δύναμης πάνω στο σώμα σου. Ήταν επίδειξη δύναμης της φύσης. Αθήνα 1981. 6,7 ρίχτερ, 20 νεκροί. Λάντερς 1992, 7,3 ρίχτερ, 3 νεκροί. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση. Μπορεί όμως να προσπαθήσει να δημιουργήσει τεχνολογίες τέτοιες που να μπορούν να αποτρέψουν τις καταστροφές και κυρίως την απώλεια ανθρώπινων ζώων σε περίπτωση ισχυρών σεισμών. Αυτό κάνει το εργαστήριο αντισεισμικής τεχνολογίας. Καλώς ήρθες. Όχι, γιατί με βλέπετε και γελάτε τόσο ώρα. Τώρα θα ξανακάνουμε τον ίδιο σεισμό, αλλά θα έχω παρέα τη Μαρία Δουρουδή, τη συνεργάτη μου, και την Λιδία. Ελένα και Γιώργο. Γιατί δεν έρχεστε? Είμαστε πάρα πολύ τώρα. Καλό. Θα το περάσουμε μαζί, που λέει και το τραγούδι. Σας βλέπω χαμογελαστούς όλους, αλλά σε λίγο θα παγώσει το χαμόγελο. Σε λίγο θα μας κοπεί το χαμόγελο. Τελειώνει. Ξαναρχίζει.
συνεχίζει. Τέλος. Στην Ελλάδα έχει γίνει τέτοιος σεισμός? Στην Ελλάδα όχι, με τέτοιες ταχύτητες. Ιστορικά ποτέ? Όχι, όσο καταγράφουμε τουλάχιστον. Όσο καταγράφουμε. Γιατί οι καταγραφές είναι από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και μετά. Γιατί είναι σοκαριστικό αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δηλαδή ξεκινάει και λες, οκ, ως εδώ είναι. Και μετά γίνεται ακόμη χειρότερο και ακόμη χειρότερο. Και ακόμη. Δεν τελειώνει ποτέ. Και μετά ξαναγίνεται ισχυρότερο. Και όσο ανοίγουν τα κτίσματα και οι ρογμές περισσότερο, τόσο χειροτερεύει η κατάσταση. Αν είσαι μέσα. Πολύ άγριο πράγμα. Ενό σεισμού μεγέθους 7,3 ρίχτερ. Όπως αυτόν θα τον αισθανόταν κάποιος ο οποίος θα βρισκόταν στον πέμπτο όροφο μιας πενταόροφης πολυκατοικίας. Μετά μπορώ να δουλέψω ως κασκαντέρ, έχεις να κρατηθείς, έχεις σκοτωθεί. Έχεις σκοτωθεί. Δεν σε χτύπησε. Όχι, δεν χτύπησα. Αλλά αυτό συμβαίνει σε συνθήκες εργαστηρίου, που με έχετε προετοιμάσει, που το έχω δει δύο φορές, που το έχω νιώσει στο έδαφος και που μου έχετε βάλει αυτό το πράγμα να κρατηθώ. Δηλαδή, αν δεν είσαι προετοιμασμένος για αυτό το πράγμα, έχεις σκοτωθεί. Και ειδικά αν δεν κάτσεις κάτω σε αυτή τη στάση. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα πέσει το κεφάλι σου, είναι ότι με αυτή την ένταση σκουντουφλάς κάπου, πέφτεις, χτυπάς το κεφάλι σου τέλος. Ευχαριστώ για αυτή την εμπειρία, την οποία δεν θα ήθελα να ζήσω σε κανονικές συνθήκες.